Sport. Score. Record. My radio. Τώρα. Λάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Θυμίσε. Ήταν πράγματι στην αρχή ο Ολυμπιακός, είχε κάνει ένα καλό σερί μάλιστα. Είχε ξεκινήσει γιατί είχε τα πολλά παιχνίδια. Νομίζω και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια είχε έρθει σαν πρώτος. Το πρώτο. Στο πρώτο γύρο, το 1-1. Α, το έλεγε όμως, το έλεγε. Ο Κρίσταφ κάνει πλάκα. Δε. Λοιπόν, ναι, ναι. Δεν κάνω σπάσιμο στο Τζούρισιτς. Έχει αντιμιλήσει στον Τερίμ. Έχουν αρπαχτεί λεκτικά προχθές. Και δεν τον έβαλε καθόλου. Γι' αυτό θα μου κάνει εντύπωση, έτσι λίγο ψυχολογώντας και το χαρακτήρα του Τερίμ, να τον βάλει σήμερα. Δεν νομίζω να τον βάλει. Λοιπόν, έλα Λάκη. Ναι, πώς άρχισε το λεωφόρο. Πριν πάμε στη λεωφόρο, να πούμε ότι σε μισή ώρα ξεκινάει ο αγώνας της ΑΕΚ Β' με το Μακεδονικό για τα play-offs της Super League 2 στο Σεραφείδιο στα Σπάτα. Υπάρχει και εκεί το ενδιαφέρον για τη δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ. Για τη λεωφόρο λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει τη μεγάλη πίεση πάνω στον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή όχι ότι παίζει για δύο αποτελέσματα, γιατί ποτέ ο Αλμέιδα δεν παίζει για την ισοπαλία, αλλά αν φύγει τελικά και με την ισοπαλία νομίζω θα είναι ικανοποιημένη. Το βασικό είναι δηλαδή να φύγει χωρίς να χάσει, να διατηρήσει αυτό το αίτητο. Κάτι που σήμερα μπαίνει σε μεγάλο κίνδυνο, γιατί ακριβώς ο Παναθηναϊκός παίζει το τελευταίο του χαρτί. Εγώ τον περιμένω πολύ δυνατό, πολύ διαφορετικό σε σχέση με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και αλίμονο όποιος πιστέψει ότι αυτή τη στιγμή δεν θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα το σημερινό παιχνίδι για την ΑΕΚ, που θέλει οπωσδήποτε τη νίκη με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Ανεξάρτητα από το σημερινό αποτέλεσμα. Εγώ αυτό πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία. Γιατί βέβαια αν καταφέρει να μην χάσει σήμερα αφήνει και τον Παναθηναϊκό εκτός, οπότε μετά έχει να ασχοληθεί μόνο με τον ΠΑΟΚ. Ναι, βέβαια θα είναι σημαντικό εάν στο μάτς της Κυριακής πάει η ΑΕΚ πρώτη ή ο ΠΑΟΚ πρώτος, έτσι, ναι, πριν ναι, ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς θέλει την νίκη η ΑΕΚ, γιατί αν ας πούμε και να χάσει η ΑΕΚ σήμερα θα μείνει μόλις ένα πόντο πίσω. Αν παίρνει ισοπαλία θα ισοβαθμίσει με τον ΠΑΟΚ. Αν διατηρήσει το πλεονέκτημα των δύο πόντων, βέβαια είναι το ιδανικό. Αλλά θα θέλει πάντα τη νίκη, γιατί ακολουθεί μετά στον επόμενο γύρο των play-offs το ανέβασμα στη Θεσσαλονίκη, οπότε πρέπει να αποκτήσει από τώρα κάποιο πλεονέκτημα. Σίγουρα όμως αυτή τη στιγμή ο τρόπος που κέρδισε και τον Ολυμπιακό, θα έλεγα, κρατάει χαμηλά τους τόνους γενικότερα και είναι κάτι καλό. Δείχνει ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη, ξέρει που πατάει, βλέπει και τις αδυναμίες της. Και αναμένεται σήμερα ο Ματίας Αλμέιδα να κάνει 2-3 αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Ο Αθανασιάδης εντάξει θα είναι κάτω από τα δοκάρια, έτσι κι αλλιώς ο Στάνκοβιτς δεν είναι έτοιμος, είναι τραυματίας και είναι και άγνωστο πότε θα επιστρέψει. Ο Ρώτα πιστεύω θα είναι και πάλι δεξιά, αλλά αριστερά νομίζω θα πάρει ένα προβάδισμα ο Πίλιος σήμερα. Θα έχει και το Μαντσίνι, του ταιριάζει και σαν σωματοδομή, είναι και γρήγορος. Νομίζω ότι θα δούμε τον Πίλιο σήμερα, γιατί και ο Χατσαφή δεν πήγε καλά προχθές. Είχε μεγάλα προβλήματα και με τον Μασούρα και με τον Μάρτινς που μπήκε μετά. Ο Βίντα με τον Μικουντή βέβαια ακλόνητη στο κέντρο της άμυνας, δεν έχουν και πρόβλημα. Όπως και ο Γιόνσον μπροστά τους. Αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξει με Σιμάνσκι Γιόνσον. Παρτενέρ του Γιόνσον βλέπω ή το Λιούμπισιτς ή το Μάνταλο στο χώρο του κέντρου. Και επειδή και ο Γκατσίνοβιτς δεν ήταν καλός, αριστερά μάλλον θα δούμε τον Πινέδα. Και δεξιά τον Ελίασον που μπήκε με φόρα, έκανε και τον νικητήριο γκολ. Ο Άμραμπατ αποχώρησε και με κάποιες ενοχλήσεις, ίσως είναι λίγο φορτωμένος, χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά μια αποφόρτιση ίσως τη χρειάζεται σήμερα, ενώπιση και του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Και μπροστά πιθανότατα Τσούμπερ Γκαρσία, εφόσον και ο Γκαρσία είναι στο 100%. Βέβαια, ναι, εγώ σε αυτό δεν θα μου προκαλέσει εντύπωση αν δω πώς είναι σε βασικό, γιατί ναι. Είναι το match sandwich το σημερινό ανάμεσα στον Νικηφόρο με τον Ολυμπιακό και αυτού που έρχεται με τον ΠΑΟΚ. Οπότε μία διαχείριση, ειδικά ο Γκαρσία, την χρειάζεται. Ναι, ναι, και αυτό είπαν είναι στο 100%. Ναι, οπότε και ο Πόνσε βάζει τα γκολάκια του. Μόνο εκεί, σε αυτό που άκουσα. Ναι. Ναι. Και εγώ βλέπω τον Γκατσίνοβιτς λίγο να τον αφήνει εκτός, γιατί περνά μία έτσι παρατεταμένη αγωνιστική κάμψη. Ναι. Δεν ξέρω αν θα δούμε, αν ο Σιμάνσκι είναι καλά, νομίζω θα το πειράξει. Δηλαδή, ο Λιούμπισιτς δεν ξέρω αν θα τον βάλει βασικό. Υπάρχει ένα συν και ένα πλήν όταν παίζει ο Γιόνσον με το Σιμάνσκι μαζί. Απ' τη μια δείχνει να είναι πιο θωρακισμένη η ομάδα στο κέντρο. Απ' την άλλη, θα λέγαμε δεν ξέρει τι να κάνει τον Πινέδα. Που και ο Πινέδα πρέπει να ξεκινάει οπωσδήποτε. Προχθές που είχε ξεκινήσει λίγο πιο μπροστά,
στα δεύτερο φορ, κάπου χάθηκε και άρχισε να γυρίζει πιο πίσω για να πάρει την μπάλα. Στο τέλος καλά κατέληξε δεξί μπακ, είναι ένα από τα τρίκ που κάνει ο Αλμίδα τα γνωστά. Νομίζω ότι εκεί στο χώρο του κέντρου ή στα αριστερά ο Πινέδα λειτουργεί καλύτερα. Mm-hmm. Και πρέπει να μπει και ο Τσούμπερ να παίξει, ο οποίος δεν είχε ξεκινήσει το προηγούμενο παιχνίδι και έχει καλή παράδοση και κάνει γκολ στον αγώνα του πρώτου γύρου στο 1-2 που η ΑΕΚ είχε κάνει ένα από τα καλύτερα της παιχνίδια. Θεωρώ ότι αυτό και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ εντός έδρας επίσης στον πρώτο γύρο ήταν τα δύο καλύτερα φετινά της ομάδας. Αντίθετα, στο παιχνίδι με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να είναι ο Τερίμ στην ΟΠΑΠ Αρίνα, στα σημεία θα έλεγα ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ ισοφάρισε στο τέλος έτσι κι αλλιώς, στο 2-2 αχωτικά. Ένα παιχνίδι χωρίς θεατές βέβαια, αλλά είχε δείξει και ο Παναθηναϊκός μεταμορφωμένος. Οπότε σήμερα θα δούμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Ο Αλμέιδα μέσα στη Λεωφόρο σε τρεις αγώνες έχει μία από μία νίκη, ισοπαλία και ήττα. Σε όλα τα παιχνίδια όμως ήταν εμφανώς καλύτερος, αλλά με τον Γιωβάνοβιτς απέναντί του. Να δούμε σήμερα πώς θα λειτουργήσει και ο Τερίμ, όντας πληγωμένος από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός βαθμολογικά. Και γι' αυτό και πιο επικίνδυνος επιμένω και είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Τώρα, με βάση αυτά που έχουμε δει και με βάση αυτά που είδα και στη Λεωφόρο στο 1-2 την νίκη της ΑΕΚ, εάν ο Παναθηναϊκός αφήσει την μπάλα στην ΑΕΚ, τετέλεστε το έργο. Δηλαδή θα αρχίσει να εφορμά ο Τζούμπερ, είτε παίξει Πόνση είτε παίξει Λιβάη, πόσο δει αν παίξει Λιβάη θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και δηλαδή Πινέδα, Τζούμπερ, Γκαρσία τους φοβάμαι πολύ σήμερα εάν ο Παναθηναϊκός αφήσει την μπάλα στην ΑΕΚ. Αν ο Παναθηναϊκός κρατήσει την μπάλα και πιέσει αυτός την ΑΕΚ, νομίζω ότι θα έχει περισσότερο, μεγαλύτερη τύχη. Σωστό είναι αυτό, αλλά για την ΑΕΚ επιπλέον είναι κρίσιμο να βρει τους χώρους να τρέξει. Κάτι που δεν το κατάφερε με τον Ολυμπιακό, που την πήγε σε χαμηλό ρυθμό και όσο περνούσε η ώρα έδειχνε να μπλοκάρει όλο και περισσότερο. Δεν είχε τα τρεξίματα που είχε σε καινούς χώρους. Είχε κλείσει καλά ο Μετιλίμπαρ τους διαδρόμους. Δεν μπόρεσαν να τρέξουν και τον Γκαρσία μπροστά, αλλά και τον Πινέδα, με αποτέλεσμα να έχει συνοχή ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό η ΑΕΚ νομίζω εκεί πρέπει να χτυπήσει, για να μπορέσει να τον τρέξει τον Παναθηναϊκό, όπως και ο ΠΑΟΚ εξάλλου. Όχι, γιατί κάπου άκουσα, διάβασα, δεν θυμάμαι, κάπου το άκουσα, ότι ο Πινέδα λέει έκανε από τα καλύτερα του παιχνίδια. Ο Πινέδα έχει κάνει, επειδή έχω δει πολλά παιχνίδια της ΑΕΚ, ο Πινέδα έχει κάνει από τα χειρότερα του παιχνίδια που έχω δει ποτέ με τη φανέλα της ΑΕΚ. Σχεδόν κάκιστουσαν. Χειρότερο δεν θα έλεγα με την έννοια ότι ήταν αρνητικός, αλλά είχε μπλοκάρει. Είχε μπλοκάρει. Αυτό είχε μπλοκάρει. Και γιατί ξεκίνησε τουλάχιστον 10 μέτρα πιο μπροστά από ό,τι συνήθως. Και εκεί και λόγω σωματοδομής είδε στον Έτρογαν και τα στόπερ του Ολυμπιακού έκλειναν καλά και τα αμυντικά χάφο Τσικίνιο έχανε την μπάλα. Αλλά και στην άκρη μετά, σαν δεξί μπακ, αντιμετώπισε προβλήματα, κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί να λες ότι κατάπιε ο Πινέδα του αμυντικούς χαφ του Ολυμπιακού και αμυντική χαφ του Ολυμπιακού να τον έχουν κάνει και ο γιο. Και ο ένας και ο άλλος. Μα αυτό λέμε. Κοίταξε, γιατί δεν μπορούσε, είχε δύο και τρεις αντιπάλους κάθε φορά. Παίζανε με βοήθειες, τον έπαιξαν έξυπνα πολύ. Γι' αυτό και δεν περιμένω, θα μου κάνει εντύπωση, αν ξεκινήσει ο Λιούμπισιτς βασικό σήμερα. Δηλαδή, πιο πολύ θα έβλεπα ένα Γιόνσον Σιμάνσκι, Γιόνσον Πινέδα και ας βάλει αριστερά τον Κατσίνοβιτς και ας μείνει στο κατώτερο του φεγγάρι. Δηλαδή, Γιόνσον Πινέδα θα βάλει, ναι. Θα βάλει Γιόνσον Πινέδα. Εγώ νομίζω το πιο πιθανό είναι Γιόνσον Μάνταλος. Γιόνσον Μάνταλος, γιατί είναι σε καλό φεγγάρι και ο Μάνταλος και κάπως έτσι έπαιξε και με την εθνική. Έτσι, στον άξονα και πιο πίσω, δίπλα στο αμυντικό χαβ. Έχει τη δυνατότητα, το είδαμε και προχθές, να βλέπει το γήπεδο. Ίσως ο μοναδικός Έλληνας παίχτης που βλέπει το γήπεδο, να βγάλει ωραία την κάθε την μπροστά και να μοιράσει το παιχνίδι της ομάδας. Όχι, πλάκα κάνω τον Γιάννη, γιατί λες ο Γιώργος Μάνταλος και λες έτσι έπαιξε και στην εθνική και λέω... Ναι, ο Μάνταλος έτσι. Έπαιξε ο Γιώργος και ο Μάνταλος στην εθνική και δεν το ξέρω. Ο Μάνταλος. Γιατί όμως, εξηγήστε μου λίγο αυτό με τον Λιούμπισιτς, γιατί δεν τον βάζει μέσα μας στο γιατί δεν είναι... Δεν είναι ακόμα έτοιμος, όχι τακτικά, όχι σε φυσική κατάσταση. Βέβαια είναι πολύ έξυπνος παίχτης, εκμεταλλεύεται πολύ καλά τους καινούς χώρους, βλέπει γήπεδο επίσης. Τον είχαμε δει στο παιχνίδι με τον Άρη,
είχε κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ίσως δεν είναι για 90 λεπτά ακόμα, δεν ξέρω. Mm-hmm. Αλλά το έχει δείξει ο Αλμέιδα ότι αν δεν αφομοιώσει 100% την τακτική του, ένας παίκτης δεν τον βάζει. Γιατί βασικό, να μην είναι για 90 λεπτά, παιδιά. Δεν έχει κανένα τραυματισμό, δεν έχει σπάσει το πόδι του άνθρωπου. Δεν έχει συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν έχει συνεχόμενα παιχνίδια και ίσως δεν έχει ρυθμό. Όχι, δεν το λέω από αυτήν την πλευρά. Σε άριστη κατάσταση είναι. Ίσα. Λοιπόν, ωραία. Okay. Έγινε, Λάκη μου. Έγινε. Να είστε καλά. Καλά, καλή συνέχεια. Α, τακτικά είναι. Γιατί, τακτικά. Γιατί όμως το είπε, κατάλαβα ότι είναι ένα τραυματισμό, δεν το ξέρουμε. Πώς το λέω στους χώρους μέρα. Κοίταξε, δεν βλέπω να χάνει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Δηλαδή, νομίζω θα βγάλει αντίδραση και δεν μου άρεσε η ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό. Την έκλεισε καλά ο Ολυμπιακός. Κάλεσε, μπορεί να το κάνει και αυτό ο Παναθηναϊκός, αρκεί να μην τη δώσει την μπάλα, αυτό που είπα, και να τρέξει. Θα πρέπει σήμερα ο Παναθηναϊκός να τρέξει και να κρατήσει μπάλα. Γι' αυτό θέλει καλό Πέρεθ, καλό Τσέριν και δεν ξέρω αν ο Μπακασέτα σήμερα πρέπει να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Απ' την άλλη, θες νίκη, δεν μπορείς να μην ξεκινήσεις ένα ποιοτικό σου παίκτη.